Μαζί μου είναι η Αμερικανίδα πρέσβη στο ΝΑΤΟ και η Μπέιλι Χάτσισον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν με τι αυξανόμενε εντάσει στην Ανατολική Μεσόγειο που θα συζητηθεί και όλα στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνα του ΝΑΤΟ. Πώ το βλέπετε αυτό και μετά την αποτυχία μέχρι στιγμή των διπλωματικών προσπαθειών από την πλευρά τη Γερμανία, Ποιο είναι ο ρόλο του ΝΑΤΟ τώρα, Σίγουρα το ΝΑΤΟ έχει ένα ρόλο για την αποκλιμάκωση μεταξύ των δύο συμμάχων και αυτό είναι ένα ρόλο που έχει εκπληρώσει. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κάποια βήματα που μπορούν να ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι οι εντάσει δεν αυξάνονται εξαιτία κάποια σύγκρουση ή κάποιου λάθου, γιατί σίγουρα δεν θέλουμε από δύο συμμάχου να κάνουν στρατιωτικά βήματα ο ένα εναντίον του άλλου. Αυτό είναι ο ρόλο του ΝΑΤΟ. Ενθαρρύνουμε και τι δύο πλευρέ να καθίσουν με του Γερμανού, που έχουν συμφωνήσει ότι θα είναι ένα διαμεσολαβητή που εμπιστεύονται και οι δύο και συμφωνούμε με αυτό. Η Γερμανία θα ήταν ένα καλό μέρο για αυτού ώστε να ρυθμίσουν το υποκείμενο ζήτημα που είναι ποια είναι τα θαλάσσια σύνορα ανάμεσα στι δύο χώρε. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν στο παρελθόν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή. Ισχύει ακόμη αυτό. Και θέλω να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση κρίση, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα εμπλέκονταν. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Έχουμε δύο συμμάχους στο ΝΑΤΟ που είναι και οι δύο σύμμαχοι επί Μακρών και δεν θέλουμε να πάρουμε το μέρος του ενός ή του άλλου. Θέλουμε να λύσουν το θέμα που όλοι συμφώνουν ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και τα σύνορα που τις χωρίζουν είναι κάπως πιο στενά από ό,τι ορίζουν οι κανόνες των διεθνών υδάτων. Οπότε πιστεύω ότι αν μπορούσαμε να καταφέρουμε να τις φέρουμε να καθίσουν στο τραπέζι και να δουν αυτό που είναι σχεδόν κοινή λογική και να συμφωνήσουν στο πού πραγματικά βρίσκονται τα όρια και ποιος έχει τον έλεγχο και το δικαίωμα στο εσωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας των υδάτων σε αυτήν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οπότε δεν θέλουμε να πάρουμε θέση. Ελπίζουμε βαθιά ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκλιμάκωση που συμφωνήθηκε στο ΝΑΤΟ και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια να ζητήσουμε και από τις δύο να καθίσουν με το γερμανό διαμεσολαβητή να αποφασίσουν και να συμφωνήσουν τις γραμμές που θα τηρήσουν όσον αφορά τη χρήση της ισχύω τη υφαλοκρηπίδας. Πώ όμω βοηθάει αυτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων σε αυτή τη φάση, Γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται όλο και περισσότερο σε ένταση με του δυτικού συμμάχου τη και σε άλλα θέματα, όπω είναι η Λιβύη, η Συρία, η Ρωσία αλλά και άλλα θέματα. Θα περιγράφετε ακόμα την Τουρκία ως σύμμαχο και τι θα μπορούσε να σταματήσει αυτές τις τελευταίες κινήσεις. Το θέμα για το οποίο ανησυχούμε περισσότερο τώρα και στις Ηνωμένε Πολίτειε αλλά και το ΝΑΤΟ είναι το αμυντικό πυραυλικό σύστημα S-400, που είναι ένα ρωσικό σύστημα το οποίο δεν είναι διαλειτουργικό και το οποίο είναι σε σύγκρουση με τα ανατοϊκά συστήματα. Και και πραγματικά καλούμε την Τουρκία να μην το κάνει αυτό. Πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα έχοντα την υποχρέωση να κλείσουν άλλε συμμαχικέ ικανότητε γιατί έχουν αυτό το πυραυλικό σύστημα που είναι γνωστό ω εχθρικό στη συμμαχία και δεν είναι διαλειτουργικό. Για την ακρίβεια είναι σε σύγκρουση με άλλα ραντάρ και άλλα αμυντικά συστήματα που βρίσκονται στην περιοχή. Other of our uh, radars and other uh, defense systems that are in the area. So Οπότε συνεχίζουμε να κάνουμε την Τουρκία να δει ότι είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και να μην περάσουν την κόκκινη γραμμή και τοποθετήσουν το ρωσικό σύστημα στην Άγκυρα και το ενεργοποιήσουν. Ελπίζω να μην επιλέξουν να το κάνουν αυτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δηλαδή σκέφτονται να επιβάλλουν κυρώσει και, και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ ποιε είναι οι επιλογέ στο τραπέζι. Well, it θα είναι διμερείς κυρώσει. Υπάρχει ήδη παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας που θα απαιτούσε κυρώσει. Εάν τελικά ενεργοποιηθεί, οι κυρώσει θα ήταν απαραίτητε. ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την ενδεχόμενη μετακίνηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη βάση του Ιτσιρλικ νομίζω ότι τα πάντα είναι στο τραπέζι με δεδομένο ότι οι S400 όχι απλά υπάρχουν αλλά λειτουργούν στην Τουρκία. <Sancti> <Sancti> δεν νομίζω ότι έχουν πάρθει άλλες αποφάσεις πέρα από τις συγκεκριμένες κυρώσεις. Και κυρώσεις έχουν ήδη επιβληθεί με την απόσυρση των F-35. <Sancti> θα θέλαμε η Τουρκία να μπορεί να έχει τα F-35 και να μπορεί να είναι μέρος αυτών, αλλά δεν συνέβη και θα υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις. Αλλά μέχρι στιγμή αυτά έχουν αποφασιστεί και τίποτα παραπάνω. Okay, Mrs. Many for being with us. Thank you very much, Effie.